Εντάξει. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ήταν μια στρατηγική σύραξη στην οποία συμμετείχαν τα περισσότερα έθνη του κόσμου. Οι χώρες με τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις οργανώθηκαν σε δύο αντίθετες συμμαχίες, σύμμαχοι και άξονες. Για το πόλεμο αυτό κινητοποιήθηκαν περισσότερο από 100 εκατομμύρια άνθρωποι, κάνοντάς τον το πιο επιθυμημένο πόλεμο στην ιστορία. Και οι περισσότερες χώρες που συμμετείχαν διέθεσαν όλες τις οικονομικές, βιομηχανικές και επιστημονικές τους δυνάμεις στην υπηρεσία του πολέμου. Συνολικά έχασαν τη ζωή τους πάνω από 70 εκατομμύρια άνθρωποι, οι περισσότεροι από αυτούς πολίτες, κάνοντας το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο την πιο αιματηρή σύραξη στην ανθρώπινη ιστορία. Το υλικό που είχαμε για να δουλέψουμε ήταν τεράστιο. Έτσι, έπρεπε να γίνει μια επιλογή σχετικά με το ποιες πτυχές του πολέμου θα φωτίζαν. Στο αφιέρωμα αυτό θα μιλήσουμε για την άνοδο του φασισμού και του ναζισμού, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, πώς μπήκε η Ελλάδα στον πόλεμο, την κατοχή, την πείνα και την αντίσταση, τους δοσύλλογους και τι έγινε με το τέλος του πολέμου. Ο Όμιλος Κρουπ, η Siemens, η Bosch, η IKEA.
πρόσφυγους ενάντια στους εργάτες και ταυτόχρονα καλλιέργησαν την πραγματικότητα στις εργατικές μάζες και διέρεσαν το εργατικό κίνημα. Αριθμητά δεν θα χαρώ
Σε μια
πήρατε σ' άλλο. Εγώ ήμουν Εβραία. Τον άνθρωπο που σκούτωσα μπροστά μου, δεν τους άφησα να πάρουν. Την κόρη μου, τη μεγάλη, τη βίασα και την πήγα να ρίξω, δεν ξέρω. Τον αδελφό μου, κάτι για ιατρικό πείραμα, άκουσα ότι τον προώρησα. Για μένα δεν ξέρω να σας πω, μα άφησε τι σήμερα. Είδες Εβραία, από εκεί που πήραμε και σένα, στέλνω τον αδελφό της. Άρα το τελικό. Βλέπετε, ήμουν από τους πρώτους πελάτες. Με χειρούργησε. Μου αφαίρεσε τον ένα όρθιο. Αργότερα, μου έκανα δεύτερο. Έβλεπα τους χειρούς να πεθαίνουν από τον μνήσι, να αυτοκτονούν. Εγώ, ήμουν από τους χειρούς. Βλέπετε, μου πήραμε γενετικής. Στους άλλους τι έκανα. Οι γιατροί του Auschwitz έκαναν πολλά πειράματα. Πόσο καιρό χρειάζεται ένας άνθρωπος που δουλεύει σκληρά, σε σκοτεινές υπόγειες και στοές, να τη φλοπεί σε πόσο καιρό ένας άνθρωπος υποσυντήσει. Που εργάζεται σκληρά, που αναπαύεται ελάχιστα, που είναι στις τελευταίες στάδιες της. Μετά από ένα κρύο ντους τον αφήνεις βερημένο και υγρό πάνω στο πετόν, στο προάβλιο του φερουμένου. Φτάνει! Δεν είστε άνθρωποι εσείς! Ποιος είναι σημαντικός για εσάς, ο Εβραίος, ο Τσιγκάνος, ο κοινωνικά προσάρμοστος, ο άνθρωπος του Ιωκοβά, ο Άβερντος, ο Αριστερός, ο Μοφιλόφιλος, Κάσενος, ο Σωστά, Κύμεφος, ένας πατρός, μισή παπαπολιτής όντρος, σε κάτι, σκλάβος της βιομηχανίας της Βερμπές, μια πρωτοσύνηση της τρομάτου, δεν το μετάξει να φτάσουμε! Και εδώ, τι φτάνοντας, η κατάληξη είναι η ίδια. Μα ήδη νεκροί είμαστε. Φτάσαμε! Τίποτα σημαντικό εδώ πέρα. Κάτι που μπορεί να εργαστεί. Στο θάλαμο αερίων. Όλοι τους. Thank you.
πράγματι στην Ευρώπη πριν τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν αντιληφθεί ένα κύμα δικτατορικών καθεστώτων στην Βουλγαρία, στην Ισπανία, στην Πολωνία, στην Λετωνία, στην Ελλάδα, στην Βουλγαρία. Στην Ελλάδα, τι λέτε τώρα. Την κοινωνία του μεταξά, δεν σου λέει τίποτα. Τι μεταξά, αυτό που είπε το όχι, αυτό που γιορτάζουμε τώρα. Αυτό. Πριν να πει το όχι στου Ιταλού, είχε κατηγορήσει τη δικτατορία το 1936 στην Ελλάδα με την υποστήριξη του βασιλιά και τη άρρωστη τάξη. Μια δικτατορία που στήριζε τι κομματείε. Η αστυνομία σκότωσε κόσμο στι εργατικέ οργανώσει, απαγορεύτηκαν τα κόμματα και εξορίστηκε την πολιτική. Στις φυλακές της Ακρονατίας φυλακίστηκαν 600 κομμουνιστές. Ναι, και παραδόθηκαν στους Γερμανούς καταδικητές. Μετά κάποιους από αυτούς μεταφέρθηκαν στους στρατόπεδους συγκέντρωση στο Χαϊτάρι. Thank you.
ρώτησαν τι κρατούμενοι θα μπορούσαν να μας αντικαταστήσουν, καθώς εμάς θα μας μεταφέρουν σε άλλο στρατόπεδο. Α, και θέλει λέγει τους κρατούμενους από την Χαλκίδα να πάρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και αύριο το πρωί να βρίσκονται στο μαγειρίο για να τα μεταφέρουν στο άλλο στρατόπεδο. Πώς θα πάμε τώρα, ρε παιδιά, επειδή τώρα βγήκε ο Βρέα, ο Καναδάς στρατηγός, ήρθε σε σημαντική της Μολάους, από την Ελλάδα του Ελλάς, ήρθε ώρα και γίνει. Και τόσοι άντρες για ένα γερμανικό μπουρούλι, και άκουσα ότι οι Έλληνες, τα Χαλίβες, εθελοντές, ζήτησαν άλλους 100 άντρες να εκτελέσουν. Πώς αισθάνεσαι, φίλε. Έχω υπάρξει καλύτερα. Υπάρξει. Ξαφνικά ακούγεται τόσο βαρύ, μακρινό και περίεργος μικρό. Τέλος πάντων, αν είναι όντως αύριο αναχώρηση, καλύτερα να αποχαιρετήσω όσους προλάβουν. Όσοι έχουν όνομα, να βγαίνουν γρήγορα! Αϊβαντζίδης Γιώργιος! Ανδράνης Πέτρος! Μανιακάκης Νίκος! Ρεπούτσικας Μίτσος! Σαββόπουλος Σάββας! Σουκατζίδης Νεπολέων! Όχι εσύ να πω λέω. Εσύ δεν θα αντιμετωπιστείς. Σε πώς θα αντιμετωπιστούμε να ξέρεις τώρα εγώ. Γιακόβ. Όχι, δεν θα έχουμε να με αντικαταστήσεις κανείς. Είμαι Έλληνας. Δεν μπορεί. Κοίτα με την Αντριά, ο τιμημένος καπεργάτης της Καπάλας, χορεύει τον τελευταίο του χορό. Κοίτα τα έκπληκτα τα πρόσωπα των Ναζί. Δεν ξέρεις από πού τους ήρθε. Ήρθαν κιόλας να τους πάρουν. Τι κάνανε στις Λαζαρίτες πάνω στο πέσο
οποίο ο Μεταξάς πήρε σε ίδια στάση προσπαθώντας να αποφύγει τον πόλεμο. Όταν ορίστηκε η Ιταλία στις 28 Οκτωβρίου 1940 και απέτυχε να γίνει διευθύνσοντος χρημάτων στην Ελλάδα, ο Μεταξάς αρνήθηκε. Έτσι ξεκίνησε η Ιταλική εισβολή, στην οποία οι Έλληνες αντιστάθηκαν ηρωικά. Όμως το 1941 επιτέθηκαν και οι Γερμανοί. Έτσι τα γερμανικά στρατεύματα μπήκαν στην Αθήνα στις 27 Απριλίου. Έχω ακούσει ότι δύο νεαροί, ο Λάκη Σάντας και τον Μανώλη Κλέζο, κατέβησαν στις 30 Μαΐου 1941 την γερμανική συνέλευση στην Ακρόπολη. Πραγματικά, ήταν μια συμβολική πράξη αντίστασης την οποία ακολούθησαν πολλές άλλες. Σίγουρα υπάρχει μια τρύπα. Πρέπει να είναι σπηλιά, όμως είναι κλειστή με λουκέτο.
Ορίστε. Πάμε. Κοίτα, μπορεί να βγει κανένας απάνω. Υπάρχει κενό, αλλά υπάρχουν μανέρια. Πρέπει να είναι από την εποχή που κάναμε σαν τις καφές. Όμως δεν ξέρουμε μέχρι που φτάνουν. Κράτα το φανάρι. Θα προσπαθήσω να ανέβω στα πρώτα μανέρια να δω αν κρατάνε το βάρος μας. Ωραία, το βάρος μας. Κλείσε ξανά την πόρτα και πάμε. Θα ξαναέρθουμε άμα ξαναβλέπει η σκέψη αυτή τη φορά. Σωστά, πρέπει να πάμε προς τελευταίο. Τώρα γρήγορα, μας παρακολουθεί κανείς. Κατέβα προς τα κάτω, προς τα σκαλιά. Κοίτα, να η τρύπα. Το τελευταίο σκαλί απέχει μόνο μισό μέτρο από τα μανέρια. Μπορούμε να ανέβουμε από εδώ. Τέλεια, αυτό είναι. Αλλά με τη δημιουργία που προσέχει τη σημαία, τι θα κάνουμε. Θα δούμε, πάμε να φύγουμε τώρα από εδώ. Λάκι, η Κρήτη ήταν το τελευταίο χειρό του ελληνικού λαού και έπεσε. Πρέπει να πάμε, πότε θα πάμε. Όντως, πρέπει να δείξουμε στο ελληνικό λαό και δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω. Λάκι, θα πάμε αύριο, απόψε δεν μπορούμε, έχει περάσει η ώρα. Εντάξει. Τα καταφέραμε, ανεβήκαμε επιτέλους. Το θέμα είναι τώρα ένα σκοπός είναι μέσα έξω από τη σκοπιά. Έχω μια ιδέα. Να πετάξουμε πετραδάκια να δούμε που βρίσκεται η σκοπιά. Δεν υπάρχει σκοπός, αλλά κάνε τη δίκη τους φαίνεται. Έλα, δούμε τι θα κάνουμε τη σημαία. Η Ελλάδα χωρίστηκε σε τρεις ζώνες κατοχής. Τη γερμανική, την
Ιταλική και την Βουλγάρικη. Όλη η παραγωγή πηγαίνει στους καταναλωτές. Όλη η σωδιά μεταφέρθηκε στη Γερμανία. Λάδια, σταφίδες, ακόμα και νερό στάθηκαν στο γερμανικό στρατό στη Βόρεια Αφρική. Από την άλλη, οι σύμμαχοι είχαν αποκλείσει την Ευρώπη ώστε να μην εμποδιάζονται οι κατακτημένες χώρες του άξονα. Έτσι η Ελλάδα αφέθηκε αγοήθητη στη μοίρα της. Δεν πει να γιορτάσει ο κόσμος όμως. Τι θες να πεις? Θέλω να πω ότι υπήρχε και ο κόσμος που έχει βρει μια χαρά με τους κατακτητές. Κάτι μαυροκορίδες, κάτι το σύλλογο. Τι είναι το σύλλογο? Είναι αυτοί που έκαναν συναλλαγές με τις αρχές κατοχής και απέκτησαν περιουσίες. Αποκλείεται να έγινε αυτό και να έγινε θα τιμωρήθηκαν μετά σίγουρα. Ναι, τιμωρήθηκαν σε βαρύ και σύγκοτο πληθυσμό. Μα τι λέτε, πείτε τη κυρία να σκάσει. Δεν μπορεί να συνέβη κάτι τέτοιο. Δυστυχώς κάτι τέτοιο συνέβη. Τι εννοείτε? Άκου να μαθαίνεις μήνυμα. Όταν είδαν ότι τελείωνε ο πόλεμος, πολλοί από τους συνεργάτες των Γερμανών άρχισαν να ενισχύουν κανονικά πολλές διάφορες εργασιακές οργανώσεις. Διασυνδέθηκαν με τις μαχικές υπηρεσίες και άλλα τέτοια, έτσι που όταν ήθελαν να δικαστούν, έφεραν όσους μάρτυρες περάσπισης κάτι Βρετανούς αξιωματικούς ή αντιστασιακούς. Έτσι αθώθηκαν πανηγυρικά. Δες μια χαρακτηριστική περίπτωση Έλληνα βιομηχάνων Καλησπέρα! Το σπίτι της Επιτάς του Τόπο Τσάμψη από Μόξιο Μαντικού. Έχετε διωρέω αύριο να καταργήσετε και τη δουλειά διαφορετικά θα υπάρξουν ποινές. Μα τι λέτε, με ποιο δικαίωμα, εγώ ένας αθώος, σε τι έφτιαξα? Σπίτι στους Συριώνες που διαμαρτύρησε την παραχώρηση στις γερμανικές αρχές. Και βέβαια τα παρακολουθήσετε και πρέπει να είστε περίφανο στο επιταχθεί. Αν είναι δυνατόν, το δικό μου σπίτι πέφτει άμα για να το χτίσω, αποκλείεται. Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση. Φύγει και δεν θα αναγκαστώ να πάρω δραστικά μέτρα. Το σπίτι μου δεν θα περάσει τα χέρια των πελωτών, μόνο πάνω από το κόμμα μου. Αυτό είναι.
κερδίσω εγώ. Όλοι είναι κανονισμένα. Υπογράφω εδώ πέρα και όλα θα πάνε μια χαρά. Δεν πρέπει να μάθει κανείς τίποτα. Θα με τουφεκίσουν. Μην ανησυχείτε, όλοι είναι κανονισμένα. Και ό,τι άλλο χρειαστείτε, μην διστάσετε. Είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε τους φίλους μας στους Γερμανούς. Υπόλοιποι καταδικάζεστε σε θάνατο. Σε θάνατο! Σε θάνατο!